Νωρίς το πρωί τελέστηκε η επίσημη δοξολογία των Θεοφανίων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων Ίσων Νεκταρίου. Αδελφοί, ουθέλων ημάς αγνώοι, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλησαν και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις το Μωυσήν ευαπτίσαντον εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών εφαγών και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών επίων έπινων γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρα. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Από το πρωί η προσέλευση των πιστών ήταν μεγάλη. Παρά τον άστατο καιρό, το παλιό λιμάνι του νησιού γέμισε από κόσμο. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας, καθώς και των σωμάτων ασφαλείας. Στη συνέχεια ακολούθησε πομπή μέχρι το καφέ Γυαλί. Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Ίσων, Νεκτάριος, προχώρησε στον αγιασμό των υδάτων με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα σε ανάμνηση της βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αρκετοί τολμηροί κολυβητές βούτυξαν στη θάλασσα ψηφώντας το κρύο προκειμένου να πιάσουν το σταυρό και να λάβουν ευλογία. Το σταυρό ανέσυρε ο Πάρης Σουρδής για δεύτερη χρονιά. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, καλή χρονιά και να έχουμε υγεία για να μας φωτίζει ο σταυρός που πιάσαμε, που πιάσα εγώ δηλαδή, όλη δεύτερη φορά. Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας τον επιβράβευσε με έναν χρυσό σταυρό, ενώ με έναν ασημένιο σταυρό ανταμείφθηκαν όλοι όσοι βούτυξαν. Αυτό είναι χρυσός που γράφει «Απάν Θεοφάνεια», να το θυμάσαι. Το δύο, και αυτός είναι ασήμι και λίγο χρυσό για τον καθένα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Όλοι όσοι πέσανε, να είστε καλά. Χρόνια πολλά.